Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να έχουμε ομαλά πλάνα και ομαλή κίνηση γενικά του drone. Κάτι που οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι ο χειριστής και το πόσο έμπειρα και απαλά χέρια έχει. Και η δεύτερη παράμετρος είναι οι ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε μέσα από την εφαρμογή DJI Fly, Expo and Gain Tuning, όπου μπορούμε να παραμετροποιήσουμε διάφορα πραγματάκια, όπω μέγιστε ταχύτητε, το πόσο γρήγορα στρέφεται το drone γύρω από τον άξονα του, καθώ και το τι επίδραση θα έχει η εντολή που δίνουμε εμεί στα stick. Η κίνηση δηλαδή που κάνουμε στα stick σε σχέση με το πώ θα κινηθεί το drone. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα ένα και πιστεύω θα το βρει πολύ χρήσιμο. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, είμαι ο Νίκο. Ρίξε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού. Αν το βρει ενδιαφέρον, μην ξεχάσει, πάτσε το κουμπί τη εγγραφή και κάνε και like στο βίντεο, βοηθάει πολύ το κανάλι. Αρχικά θα ξεκινήσω λέγοντα και δοκίμασέ το ότι έχουμε διαφορετική κίνηση του drone ανάλογα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να αποφεύγει τα εμπόδια των drone μας. Δοκίμασέ το, σου έχω τώρα εδώ ένα παράδειγμα με μικρέ κινήσει των stick, δεξιά-αριστερά του δεξιού μοχλού. Ε, Δε λίγο πώ κινείται πιο απότομα το drone αν το έχω σε bypass, δηλαδή να αποφεύγει το εμπόδιο, να δημιουργεί μόνο του δηλαδή τη διαδρομή αποφεύγοντας το εμπόδιο, δες ότι κάνει λίγο πιο απότομες κινήσεις στο drone, δεν γνωρίζω τι είναι αιτία, αλλά δες τώρα θα σου βάλω και το πώς κινείται το drone, πώς αντιδρά το drone όταν το έχω σε break, δηλαδή όταν έχω το drone ε, σε σχέση με τα εμπόδια να κινητοποιείται βλέπεις ότι η κίνηση εδώ είναι πιο ομαλή. Δεν γνωρίζω το λόγο, δεν το έχω ψάξει βέβαια πάρα πολύ το συγκεκριμένο, αλλά όμως υπάρχει διαφορά. Δοκίμασέ το. Πάμε τώρα στο μενού Expo and Gain Tuning για να δούμε όλες τις επιλογές που έχουμε. Έχω ξεκινήσει εγγραφή οθόνη, το drone είναι στον αέρα. Πάμε πάνω στις τρεις τελείες, πάνω δεξιά. Θα πάμε στο μενού Control και όπως θα δείτε εδώ κάτω από το display zoom έχω αυτή την επιλογή Gain and Expo Tuning. Expo σημαίνει exponential, δηλαδή ε, θα το δείτε και στο γράφημα στη συνέχεια του βίντεο ότι οι ρυθμίσεις που κάνουμε, δηλαδή η, η κίνηση του stick σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα πάρουμε στην κίνηση του drone αυξάνεται εκθετικά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όμως ένα-ένα. Μπαίνω μέσα στο μενού, μπορούμε να αλλάξουμε όλες αυτές τις επιλογές για κάθε μία από την ε, μορφή που θέλουμε εμείς να έχουμε, από το mode που έχουμε, δηλαδή σύνε, Normal και Sport Θα σταθώ στο Normal για να δείτε και τις δικές μου ρυθμίσεις Και εδώ να πω βέβαια ότι αυτές είναι οι ρυθμίσεις που βολεύουν εμένα Ο καθένας μετά την ε, επεξήγηση όλων αυτών των ε, λειτουργιών μπορεί να πειραματιστεί και να ορίσει τις δικές του τιμές Εδώ θα δείτε αυτό που βολεύει εμένα Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε Max Horizontal Speed. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να ορίσουμε τη μέγιστη ταχύτητα που θα έχει το drone μας. Εγώ το έχω ορισμένο στα 54 χιλιόμετρα την ώρα, στο maximum δηλαδή. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει, εννοείται εδώ θέλουμε το maximum, πιστεύω εγώ. Τα 54 χιλιόμετρα την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για το Max Ascent Speed. Είναι η ταχύτητα που ανεβαίνει το drone. Το έχω και εδώ στο maximum, όπως βλέπετε, Max Ascent Speed ε, αναφέρεται στο πόσο γρήγορα το drone θα πάρει ύψος και Max Descent Speed από κάτω είναι το πόσο γρήγορα θα κατεβαίνει το drone, θα μειώνει το ύψος του. Πάμε τώρα στο Max Angular Velocity. Όπως βλέπετε εδώ μαζί δίνει μια τιμή, την έχω εγώ εδώ ορισμένη, 50 μοίρες το δευτερόλεπτο. Σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο το drone θα στραφεί 50 μοίρες γύρω από τον κάθετο άξονά του. Αν θέλεις μπορούμε να το δούμε και ως παράδειγμα Στις 50 μοίρες που το έχω εδώ Εγώ ας πούμε Θα γυρίσω τον drone γύρω γύρω Βλέπεις είναι αυτή η ταχύτητα που γυρνάει το drone Αν αυτή την τιμή για παράδειγμα την βάλω πολύ πιο πάνω Δηλαδή ας το βάλω στο τέρμα για να έχει εμφανή διαφορά Στις 90 μοίρες το δευτερόλεπτο δες πόσο γρήγορα γυρνάει το drone στην κίνηση του αριστερού stick δεξιά αριστερά οπότε εγώ εδώ το έχω ορισμένο, ορισμένο στις 50 μοίρες το δευτερόλεπτο ακριβώς από κάτω που μας γράφει γιο το γιο smoothness έχει να κάνει με το πόσο ομαλά από τη στιγμή που ε, κινήσω εγώ το αριστερό stick δεξιά αριστερά θα ξεκινήσει να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση του drone και πόσο ομαλά θα σταματήσει όταν αφήσω το stick. Πάμε να το δούμε μέσα. Εγώ θα το κάνω με μέγιστε και μήνυμου τιμέ για να το καταλάβετε τη διαφορά. Α το βάλουμε τώρα στο ένα. Για παράδειγμα, γυρνάω, το drone ξεκινάει άμεσα και σταματάει άμεσα. Δεν μα αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι τόσο να το πω σε εισαγωγικά κινηματογραφικό. Σταματάει πολύ απότομα το drone. Πάμε τώρα να δούμε και μια μεγάλη τιμή. Ας πούμε ότι το βάζω στο 79. Ξεκινάω. Βλέπετε καθυστερεί να ξεκινήσει τον drone να πάρει τη μέγιστη αυτή τη τιμή που έχω ορίσει. Αφήνω και το drone συνεχίζει να περιστρέφεται για αρκετή ώρα. Δεν είναι κάτι που θα μας βολέψει αυτό. Εγώ έχω βρει ότι στην τιμή 20, θα το κάνω και σαν παράδειγμα, μου αρέσει η ταχύτητα, ο χρόνος απόκρισης το, του drone. Λοιπόν, πηγαίνοντας παρακάτω, θα δούμε break sensitivity. Εγώ αυτό το έχω ορισμένο στο 130. Τι σημαίνει το break sensitivity. Σημαίνει πόσο γρήγορα θα σταματήσει το drone μας. Ε, εδώ ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Νομίζω όπως έρχεται από το κουτί η manual αριθμίσει είναι ορισμένο στο 100. Εγώ το έχω ανεβάσει λίγο, το έχω πάει στο 130, για να σταματάει το drone λίγο πιο γρήγορα. Κάποιο θα μπορούσε να το βάλει και στο 150. Ε, άμα θέλετε να δούμε και ένα παράδειγμα, θα το χαμηλώσω εγώ τώρα, θα το πάω στο 40, θα εκτελέσω μια κίνηση προς τα μπροστά για να δούμε πόσο γρήγορα θα σταματήσει το drone. Κάνω την κίνηση προς τα εμπρός, έχει πιάσει μια ταχύτητα 34-40 χιλιόμετρα την ώρα και βλέπετε το drone συνεχίζει τώρα σταμάτησε. Θα το πάω προς τα πίσω και το drone καθυστερεί να σταματήσει. Αν αυτή την τιμή την πάω στο 150 για παράδειγμα, κάνω την κίνηση εμπρό, αφήνω stick τώρα, το drone σταματάει πιο σύντομα. Καλά είναι αυτή η τιμή να είναι σχετικά υψηλή. Γιατί θέλουμε για τον οποιοδήποτε λόγο αν αφήσουμε το stick να σταματήσει το drone όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ το έχω στην τιμή 130. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στο σημαντικό. Στο σημαντικό. Στο, σε αυτό που ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο για κάποιον να το ε, κατανοήσει. Και έχουμε να κάνουμε εδώ τώρα με τα γραφήματά μας. Θεωρήστε αρχικά ότι στον άξονα Χ, για να μπορέσετε να το καταλάβετε, σε ό,τι σε σε έχει σχέση τον άξονα μας, είναι η είσοδος που δίνουμε εμείς στο stick και ο άξονας Ψ είναι η έξοδος που παίρνουμε. Ό,τι αφορά το up and down, εγώ έχω την τιμή που είναι και η εργοστασιακή, είναι στο 0,25. Αυτό δεν το έχω πειράξει. Σε ό,τι αφορά το γιο, το έχω μειώσει λίγο και το έχω πάει στο 0.15. Αυτό τώρα που θέλετε, θέλω να δούμε είναι, δείτε την αλλαγή που θα πάθει το γράφημα, που θα έχουμε στο γράφημα, αν αυξήσω την τιμή για παράδειγμα. Και την πάω στο 0.9, στο τέρμα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, όπως είδατε, ότι μικρή είσοδος στον μοχλό μου θα μου δώσει μεγάλη έξοδο. Δηλαδή απότομα θα ξεκινήσει τον drone. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, κάνω μια πολύ πολύ μικρή κίνηση και ήδη το drone κοιτάξτε εδώ πολύ πολύ μικρή κίνηση και το drone μου ήδη αρχίζει να περιστρέφεται είναι πάρα πολύ απότομο δεν το θέλω αυτό θα το κατεβάσω αντίστοιχα θα το πάω στο 0,1 για να δούμε το παράδειγμα κάνω πολύ μικρή κίνηση όπως πριν το drone ούτε καν έχει ξεκινήσει. Κάνω πιο μεγάλη και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο Τώρα άρχισε να ξεκινάει το, η κίνηση του drone. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ αργό και θα το βάλω εγώ αυτό στο 0.15. Από 0.15 μέχρι 0.20 πιστεύω ότι είσαι καλά εδώ, αλλά όμως πρέπει να πειραματιστείς και να δεις τι σε βολεύει εσένα. Το ίδιο το γιο, για να εξηγήσω τι είναι, όπως θα είδατε και στο παράδειγμα, είναι η κίνηση του drone γύρω από τον άξονά του. Ό,τι αφορά pitch και roll, που μας λέει, είναι η κίνηση αυτή, η κίνηση δηλαδή του δεξιού μοχλού δεξιά-αριστερά. Αυτό το έχω στο 0,2, η εξήγηση είναι πάλι η ίδια, έτσι, άμα δείτε το γράφημά μας, αν το ανεβάσω αυτό, βλέπετε την πράσινη καμπύλη ότι όσο πιο κοντά είναι το 0 το χ, δηλαδή η κίνηση δεξιά-αριστερά του δεξιού, δεξιού, μοχλού, συγγνώμη, θα πάρω άμεση έξοδο. Βλέπετε το ψ μεγαλώνει εκθετικά. Δεν το θέλω αυτό, θέλω η καμπύλη μου να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται στον άξονα του χ και σταδιακά όπως ανεβάζω εγώ την κίνηση που κάνω στο μοχλό να παίρνω μεγαλύτερη έξοδο. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι έχεις καταλάβει ε, τι παίζει με αυτές τις τιμές σε σχέση με το γράφημα, ε, αν πιάσεις το νόημα είναι πολύ απλό και πάμε παρακάτω να δούμε το που είναι πολύ σημαντικό επίσης για να πάρουμε ομαλά και όμορφα πλάνα, είναι η κίνηση του γκίμπαλ. Δηλαδή, η κίνηση που θα εκτελέσει τον γκίμπαλ ανάλογα με την είσοδο που θα δώσω εγώ στη ροδέλα εδώ αριστερά που είναι υπεύθυνη για το πώς κινείται το gimbal. Εγώ το έχω αυτή τη στιγμή στις 15 μοίρες το δευτερόλεπτο. Πάμε να το δούμε ως παράδειγμα και πάμε να το αυξήσουμε αυτό και να το πάμε, ας πούμε, 82 μοίρες το δευτερόλεπτο. Μικρή κίνηση, όπως θα δεις εδώ στη ροδέλα, μου δίνει πάρα πολύ γρήγορη κίνηση του gimbal. Αυτό δεν θα βοηθήσει πουθενά είναι πάρα πολύ γρήγορη η κίνηση, δεν θα μπορείς να έχεις ομαλό πλάνο, γιατί θα κάνει το δευτερόλεπτο 82, δηλαδή αν το βάλω στο 90, σε ένα δευτερόλεπτο από την οριζόντια θέση η κάμερα μας θα πάει κάτω. Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε όσο πιο ομαλή κίνηση, εγώ το έχω στις 15 μοίρες το δευτερόλεπτο και μπορείς να δεις εδώ ότι κάνοντας τη συγκεκριμένη κίνηση μπορώ να χειριστώ τον gimbal πιο ομαλά και πιο εύκολα θα έλεγα. Ακριβώς από κάτω είναι το tilt smoothness. Το tilt smoothness όπως και το yaw smoothness έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει να κινείται το drone και πόσο ομαλά θα σταματήσει αφού αφήσω τη ροδέλα μου. Εγώ αυτή την τιμή την έχω στο 8 ώστε κάνοντας ας πούμε κίνηση προς τα κάτω να μην σταματήσει εντελώ απότομα. Συνεχίζει για λίγο και μετά σταματάει. Ξεκινάω, αφήνω και σταματάει. Αν ανεβάσω αυτή την τιμή αρκετά, στο 22, ξεκινάω, αφήνω και το gimbal κινείται για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Δεν το θέλω αυτό. Αφήνω. Έχω βρει αυτή την τιμή στο 8 που με βολεύει. Τελειώνει και η μπαταρία από τον drone. Πάμε να προσγειωθούμε και να πούμε δύο πραγματάκια και να κλείσουμε το βίντεο. Αυτέ λοιπόν είναι οι τιμέ στο συγκεκριμένο μενού που μπορεί να ρυθμίσει, να αλλάξει, να πειραματιστεί. Αν θέλει, μπορεί σε πρώτο χρόνο να αντιγράψει ακριβώ αυτέ τι ρυθμίσει που έχω εγώ. Και μετά, αφού δει πώ κινείται το drone σου, και αν σου αρέσει αυτό, το κρατά. Αλλιώ, κάνει τι δικέ σου παραμετροποιήσει σύμφωνα με, το, με τις δικές σου προτιμήσεις. Ε, το καλό σε σχέση με, το, με τα γραφήματα όπως θα είδε ε, είναι ότι αν χαμηλώσουμε λίγο τις τιμές ε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουμε τόσο σταθερά χέρια οι αντίχειρές μας να παίζουν οπότε δεν θέλουμε οι μικρές κινήσεις που θα γίνουν πάνω στα στήκο όταν κάνουμε ένα πλάνο να μας δώσουν αποτέλεσμα στον drone, δηλαδή οι μικρέ κινήσει να επηρεάσουν την κίνηση του drone. Γι' αυτό έχω και λίγο πιο χαμηλέ αυτέ τι τιμέ. Ε, όσο πιο ψηλά, όπω θα είδε το γράφημα, γίνεται αρκετά απότομο. Οπότε μικροκινήσει επάνω ε, στου μοχλού του χειριστηρίου θα μας δώσουν κίνηση στον drone. Κάτι που δεν θέλουμε όταν κάνουμε ένα πλάνο και θέλουμε να είναι ομαλό και σε πάρα πολλά εισαγωγικά κινηματογραφικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο. Κάνε like στο βίντεο, βοηθάει την εξέλιξη του καναλιού. Όπω έχω ξαναπεί, κάνε subscribe αν είσαι καινούριο. Και όποιο θέλει και μπορεί και θέλει να βοηθήσει το κανάλι, αν βρίσκει αξία από τα βίντεο που ανεβάζω, μπορεί μέσω του link του Buy Me a Coffee να μου κεράσει ένα καφεδάκι. Να είστε όλοι καλά. καλές πτήσεις, Μέχρι το επόμενο. Bye.